Λοιπόν, τα νέα πάλι δεν είναι καλά. Mm-hmm. Ενώ το Νοέμβριο παρουσιάζει μια κάμψη του 0,4 σε σχέση με τον Οκτώβριο, σε αιτήσια βάση ο πληθωρισμός τρέχει με αύξηση 3%. Mm-hmm. Και η ομάδα διατροφή δυστυχώς μένει πολύ ψηλά. Είναι στο 9% η αύξηση στα τρόφιμα. Να σου πω ενδεικτικά ότι το Νοέμβριο το λάδι έχει μια αύξηση της τάξης του 10%, 9,9% το καταγράφει η Στατιστική Υπηρεσία. Τα καταψυγμένα λαχανικά 5%, τα νοπά ψάρια 4%, το φυσικό αέριο 18,3% λόγω ότι μπαίνει ο χειμώνας σιγά σιγά. Και αν πάμε στις ετήσιες αυξήσεις τάκη, δηλαδή Νοέμβριος 23, Νοέμβριος 22, τα ελαιόλαδο και τα λίπη γενικά 31,4% πάνω, το εμφιαλωμένο νερό 13,3%, φρούτα 12%, φάρμακα 12%, 11,8%, λαχανικά 11%, ψάρια 10% και κάτι που δεν είχε φανεί ή δεν ήταν αξιοσημείωτο τις προηγούμενες φορές, οι κινηματογράφοι και τα θέατρα, τα εισιτήρια είναι πάνω από 10% η αύξησή τους. Πάντως μου έκανε εντύπωση, σημαίνει... κοίταζα αν υπάρχει στο ράφι ελαιόλαδο με συσκευασία λίτρου, η οποία να είναι κάτω από 13,5-14 ευρώ. Δεν υπάρχει. Ναι, δυστυχώς, και μιλάς για τα περσινά λάδια, έτσι, τα οποία είναι αγορασμένα από τις βιομηχανίες στα 3,80, 3,5, 3,30. Εντάξει, υπάρχει ένα θέμα εκεί με το τι έγινε με το λάδι, το οποίο θα καταγραφεί μόνο από τους ιστορικούς, διότι στην πράξη δεν έγινε τίποτα. Ο καταναλωτής ξαφνικά πλήρωνε τριπλάσια και τετραπλάσια τιμή από αυτό που είχε πληρωθεί το λάδι στο ελαιοργείο, στο ελαιοτρίβι. Φαντάζομαι να μπουν τα φετινά λάδια, τα οποία αυτή τη στιγμή αγοράζονται πέριξ του 8. Mm. Έδειξε μια κάμψη τις προηγούμενες μέρες στην Πελοπόννησο. Περιμένουν όλοι να δουν η Κρήτη πώς θα πάει. Mm. Πάντως είναι δεδομένο ότι το φετινό λάδι θα είναι ακόμα ακριβότερο στα ράφια. Τώρα πού ακριβώς θα φτάσει η τιμή. Μάλιστα. Υπάρχουν και δυσίωνες προσβλέψεις πολλοί που το βλέπουν πάνω και από τα 20 ευρώ. Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε εκεί, αλλά θα είναι κοντά στο 20. Δηλαδή θα είναι... Αν ανέβει τόσο πολύ θα πέσει η κατανάλωση κατακόρυφα, δεν μπορώ να φανταστώ. Αυτό ακριβώς. Και πρέπει να είναι και πολύ προσεκτικοί οι καταναλωτές, έτσι, το τι αγοράζουν, διότι στην αγορά κυκλοφορούν πολύ περίεργα πράγματα. Που νοθευμένα και δεν χρειάζεται να πούμε και λεπτομέρειες. Νίκο Κετάκη, παρότι ανεβαίνουν οι τιμές και με αυτούς τους ραγδαίους ρυθμούς που μας λέει και ο Νίκος τώρα, οι όγκοι των πωλήσεων δεν πέφτουν. Ναι. Παραμένουν οριακοί. Οι όγκοι των πωλήσεων δεν πέφτουν. Ίσως να έχουμε και οριακή αύξηση. Οι όγκοι των πωλήσεων πέφτουν. Ο τζίρος δεν πέφτει. Αλλά ο τζίρος δεν πέφτει λόγω πληθωρισμού. Ναι, αλλά δεν πέφτουν. Δεν είναι μεγαλύτερο. Όχι. Και οι αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ έχουν πρόβλημα. Δηλαδή θα το δείτε στα στοιχεία που κάποια στιγμή όταν θα κλείσει το 23. Οι αυξήσεις που θα έχουν στα νούμερά τους θα είναι κυρίως πληθωριστικές αυξήσεις. Δεν θα είναι αυξήσεις πραγματικές. Α, εννοείς ότι πέφτουν τα τεμάχια άρα. Ναι, βέβαια. Ο καταναλωτής πια περιορίζει. Ανεβαίνει πάρα πολύ το τζίρος και ο όγκος των πωλήσεων στα no label, στα προϊόντα δηλαδή τα ιδιωτικής ετικέτας που έχουν τα δικά τους, πέφτει σε άλλες αλυσίδες. Είναι αυτό που ακριβώς υπονόησε ο Τάκης πριν, δηλαδή ότι αν πάει το λάδι 18-19 και η βιομηχανία πρέπει να το σκεφτεί, διότι αν πέσουν κάθετα οι πωλήσεις της, ας πουλάει όσο θέλει. Άμα δεν υπάρχει αγοραστικό κοινό να το αγοράσει, δεν έχει σημασία. Αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια.